Κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω για τα του νομοσχεδίου, να κάνω μια μικρή αναφορά. Πριν από λίγο, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής έκανε μια ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, στην αίθουσα της Γερουσίας. Μια ομιλία η οποία δεν μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, διότι κάποιοι θολοκουλτουριάριδες σύντροφοι και συντρόφισσες αποφάσισαν, αυτό το αναφέρω το δικαίωμα της τρίτης πολιτικής δύναμης, να το σαμποτάρουν. Αυτοί οι κουλτουριάριδες που παλαιότερα ήταν θειασότες των αμπεχώνων, των ταγαριών, των αξίριστων μασχαλών και αξίριστων ποδιών, μας λένε τώρα τι θα γίνει και από εσάς. Συνεχίζετε και τώρα να είστε με αξίριστες μασχάλες. Εντάξει, συντρόφισσες. Εντάξει, περαστικά σας. Ό,τι και να κάνετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, ό,τι και να κάνετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει και όσο και όταν τη φημώνετε, αυτή θα ανεβαίνει περισσότερο. Πάρτε το χαμπάρι. Ήσασταν ανακόλουθοι μέχρι σε σχάτων σε όλα όσα λέγατε πριν από λίγο καιρό και τώρα θα πληρώνετε το τίμημα. Όσο και να μας φημώνετε, υποτίθετε, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Για το εν λόγω νομοσχέδιο, για το οποίο ο κύριος Υπουργός είπε ότι δεν θα έρθουν τροπολογίες, δεν θα έχουμε τροπολογίες και ξαφνικά σήμερα βομβαρδιστήκαμε από τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, διαφόρων τύπων και ειδών, τροπολογίες που αφορούν, όπως μάθαμε, για τις μετακινήσεις του κύριου Μουζάλα, την πολύ επιτυχημένη θητεία του εν λόγω Υπουργού. Αλήθεια, ενδεχομένως να θέλει περισσότερα κονδύλια για μετακινήσεις, να πάει στο Τυμπάκι να δει τις εκκλησίες τις οποίες οι λαθρομετανάστες, οι τζιχαντιστές τις έχουν ισοπεδώσει. Μήπως να ξαναπάει στη Μόρια να δει τι γίνεται εκεί με τους Αλγερινούς και όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι ούτε μία σχέση έχουν με πρόσφυγες και τον πόλεμο στη Συρία ή στο Ιράκ και αλλού, οι οποίοι καταληστεύουν τους καταστηματάρχες και τους πολίτες της περιοχής. Ενδεχομένως ίσως να χρειάζεται όντως περισσότερα κονδύλια ο κ. Μουζάλας για να πάει να δει το χάλι στο οποίο έχει φέρει αυτή τη χώρα αυτός και η κυβέρνησή του. Είδαμε επίσης ότι κατατέθησαν τροπολογίες οι οποίες από μόνες τους είναι νομοσχέδια ολόκληρα και θα έπρεπε να έρθουν ξεχωριστά για να μπορέσουν να συζητηθούν κανονικά και όχι να έρχονται έτσι και δεν ξέρουμε ακόμα πόσες θα φέρετε μέχρι τη λήξη της αποψινής συνεδρίασης. Χαιρόμαστε γιατί μαθαίνουμε και ελπίζουμε να συμβάλαμε και εμείς θετικά ότι θα αποσυρθεί το άρθρο 56α, αυτό το οποίο έβγαζε και ουσιαστικά λάδι διάφορους οι οποίοι εμπλέκονταν στο Αθήνα 97 και ενδεχομένως και σε άλλα όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Αν θέλετε πραγματικά να αφήσετε ένα θετικό στίγμα, κύριε Υπουργέ, ασκήστε, κάντε τα δέοντα για τις μεγάλες υποθέσεις που εκκρεμούν, να προχωρήσουν στη δικαιοσύνη με γοργούς ρυθμούς και όχι να ακούσια να δίνεται το δικαίωμα της απαλλαγής σε όλους αυτούς οι οποίοι κατέφαγαν στα μπλε και στα πράσινα τροκτικά δεκαετίες τώρα. Είναι ένα άλλο άρθρο, κύριε Υπουργέ, το άρθρο 71, που έχει να κάνει σχετικά με την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και άλλων λογαριασμών από τα πρακτορία ΟΠΑΠ, όπου πλέον δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και λες, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το κακό, δεν τους επηρεάζει, αν και οι άνθρωποι των πρακτορείων, το σωματείο τους, είπε και εξήγησε ότι είμαστε πιο καθαροί από όλους, το χρήμα που διακινείται και ο τρόπος που διακινείται μέσω των πρακτορείων είναι απολύτως καθαρό και πασφανές. Μήπως αυτή η τροπολογία σας, η οποία δεν φαντάζει ως τόσο σπουδαία, έχει να κάνει με ένα έτσι χατηράκι μικρό προς κάποιον άλλον, γιατί όταν δεν θα πληρώνονται οι λογαριασμοί μέσω των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, μάλλον θα πληρώνονται με άλλους τρόπους, όπως μέσω του νέου συστήματος Viva, το οποίο όλος τυχαίως ανήκει, είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Λάτσι. Μια μικρή χάρη εκεί, γιατί η μεγάλη χάρη είναι πιο κάτω, στο άρθρο 110-111. Στο άρθρο 106, όπως προείπαμε, είναι μια τροπολογία, είναι μια φωτογραφική διάταξη για κάποιον δικηγόρο. Βάλτε το όνομά του δικηγόρου, ώστε τουλάχιστον να μην παίζουμε την κολοκυθιά και να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα ήθελα να μείνω στα δύο άρθρα, στο 110 και στο 111, που αφορά τα δύο καζίνο. Το καζίνο που υφίσταται εδώ και δεκαετίες στην Πάρνηθα, το Μον Παρνές, ένα καζίνο κόσμημα, που ειδικότερα μετά το σεισμό του 1999 έχουν μπει διάφοροι λυτοί και δεμένοι να το σαμποτάρουν.
Και από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνουμε το λόγο, γιατί με το άλλο άρθρο βλέπουμε τις διευκολύνσεις και την άδεια που δίνεται για την δημιουργία καζίνο στον χώρο του ελληνικού. Στον κύριο Λάτσι δηλαδή. Εδώ είναι η μεγάλη εξυπηρέτηση, η μικρή ήταν με το άρθρο 71. Και ενώ όλοι γνωρίζουν πώς θα έπρεπε να γίνει αυτό το deal από τη στιγμή που είναι να δημιουργηθεί δεύτερο καζίνο εντός του νομού Αττικής, γιατί ο νόμος επέτρεπε ένα, θα έπρεπε το καζίνο που είναι στην Πάρνηθα, έτσι έλεγε η συμφωνία από τις αρχές δεκαετίας του 70 κιόλας, να μπορέσει να κατέβει κάτω εντός του αστικού ιστού για να είναι ανταγωνιστικό με το άλλο. Και το ξύμορο είναι ότι το καζίνο της Πάρνηθας μέχρι στιγμής είναι εν μέρη κρατικό και αποδίδει μεγάλα έσοδα. Είναι τράπεζα στην κυριολεξία. Όταν οι τράπεζες δεν έχουν φράγκο, το καζίνο έχει πολλά λεφτά. Ξέρουμε τους λόγους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και εσείς το σαμποτάρετε και δεν καταλαβαίνουμε τον ουσιαστικό λόγο. Γιατί, ή μάλλον τον καταλαβαίνουμε. Βλέπετε η πίεση που ασκείται από τη μεριά του ελληνικού, αλλά ενδεχομένως και από αλλού, να είναι τεράστια και η πρώτη φορά αριστερά να υποκύπτει σε αυτούς οι οποίοι παρουσιάζονται ως επενδυτές, αλλά τα θέλουν όλα. Πήραν το ελληνικό τζάμπα για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία με πάρα πολλές δόσεις, αλλά δεν τους φτάνει αυτό. Θέλουν και την αδειοδότηση του καζίνου και δεν θέλουν να υπάρχει και ανταγωνιστής. Και το καζίνο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες και οι εκατοντάδες εργαζόμενοι εκεί που ζουν και εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια να βλέπουν ένα βέβαιο μέλλον από μια πολύ σίγουρη επιχειρηματική δραστηριότητα όπως είναι το καζίνο στην Πάρνηθα. Η Χρυσή Αυγή θα καταθέσει, θα αναφερθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τροπολογία σχετικά με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε αυτή την άκρος επιτυχημένη επιχείρηση η οποία αποφέρει λεπτά. Δεν είναι ούτε προβληματική χρήματα για το κράτος. Δεν είναι ούτε προβληματική ούτε τίποτε άλλο. Στο άρθρο 116, όπου έχει να κάνει σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, αλλά και τις περιόδους εκτόσεων. Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι πάγια. Κανένα κατάστημα να μην λειτουργεί τις Κυριακές. Οι Κυριακές είναι για την οικογένεια, είναι για την άσκηση των θρησκευτικών μας καθηκόντων όσοι θέλουν και επιθυμούν. Είναι η μέρα όπου πρέπει να μπορούν να βρίσκονται οι οικογένειες, οι φίλοι μεταξύ τους και όχι να παλεύουν, ούτως ή άλλως παλεύουν 6 μέρες την εβδομάδα, να υπάρχει και μια μέρα για ξεκούραση. Αυτή το άρθρο 16 εξυπηρετεί για μία ακόμα φορά τα πολύ μεγάλα μολ, τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας και που δεν εξυπηρετεί τον μικρομεσαίο Έλληνα, αυτόν που έχει το μαγαζάκι της γειτονιάς, το κατάστημα ή κάποια άλλα μικρή μικρομεσαία δραστηριότητα που σίγουρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις τεράστιες πολυεθνικές με τα τεράστια κονδύλια που δεν έχουν και capital control και μπορούν να φέρουν χρήμα τελείωτα από το εξωτερικό, όπου έχουν εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν για ελάχιστες ώρες την ημέρα ή για 100, 200, 300 ευρώ το μήνα. Άρα αυτό δεν εξυπηρετεί επουδενή την εθνική οικονομία. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και εγώ 2 λεπτά από τη δευτερολογία. Η τροπολογία για το ΦΠΑ στα μικρά νησιά θα υπερψηφιστεί από τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, η Χρυσή Αυγή κατέθεσε και αυτή με τη σειρά της μια τροπολογία, ώστε να υπάρξουν αυτά τα ωφελήματα για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για όλα τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά τα οποία είχαν ένα όφελος από το ΦΠΑ λόγω της νησιωτικότητας και που εσείς τους διαλύετε στην κυριολεξία. Βέβαια, αυτή η τροπολογία δεν πρόκειται να έρθει. Είναι συνήθις τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία τροπολογία της Χρυσής Αυγής δεν έχει περάσει ποτέ στην Ολομέλεια, έστω και για συζήτηση, προσέγγιση ή μη. Κατά τα λοιπά, για τα άρθρα του πτωχευτικού κώδικα που τοποθετήκαμε στην πρώτη μας εισήγηση, σαφώς είμαστε και κατά, βοηθάτε αυτούς οι οποίοι θέλουν να υφαρπάξουν και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν τελειώσει και παλεύουν να συντηρηθούν και να διατηρηθούν στη ζωή. Και αντί να βοηθήσετε αυτές τις εταιρείες, εσείς δίνετε το δικαίωμα στους όποιους δανειστές, τράπεζες ή άλλους, να εφαρπάξουν κάποιες εταιρείες που θεωρούν ότι μπορεί να έχουν μέλλον. Στα άρθρα που έχουν να κάνουν με τη διοικητική δικαιοσύνη και τα παράβολα, όπου υπάρχουν μειώσεις παραβόλων, εποφελία των Ελλήνων πολιτών, θα ψηφίσουμε θετικά. Όπως επίσης για τα άρθρα λοιπές διατάξεις, υπάρχουν κάποια θετικά και κάποια όχι. Τέλος, για ένα σχόλιο για τα άρθρα για τις φορολογικές διατάξεις και ο θεωρούς αποκάλυψη αδείλωτων των εισοδημάτων, εδώ όπως σας είπαμε γελάει και το παρταλό κατσίκι, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται κανένας που έχει αδείλωτα εισοδήματα, νόμιμα ή μη, να σας τα δηλώσει όταν να του πάρετε το 60, 70 και 80%, πόσο δε μάλλον σε περιόδους κρίσεως όπου δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει τζίρος, δεν υπάρχει κίνηση με τα capital control. Δηλαδή θα κάνετε με πολύ απλά λόγια μία τρύπα στο νερό. Για τα άρθρα στο σύνολο θα τοποθετηθούμε στο τέλος κατά άρθρων αν είμαστε ναι ή όχι ή θα δηλώσουμε παρόν.
Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλά Ελληνοορθόδοξα Χριστούγεννα σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το 2017 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ κουράγιο, πολύ δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.